Καλησπέρα. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσω το ενδιαφέρον σας μετά από την ομιλία του προηγούμενου ομιλητή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ που μας καλέσανε σήμερα και μας δίνουν την δυνατότητα να αναπτύξουμε παραπέρα αυτό το θέμα της ιατρικής χρήσης της κάναβης. Εγώ είμαι εδώ ως πρόεδρος του Συλλόγου Μαμάκα. Αν αναρωτιέστε γιατί λέγεται η Μαμάκα, είναι μαμάδες για την κάναβη. Αυτό είναι, από εκεί βγήκε το όνομα. Και επειδή ξεκινήσαμε μία ομάδα από μητέρες που προσπαθούσαμε να βρούμε μία λύση για την υγεία των παιδιών μας, εμένα το παρελθόν μου είναι στο αναπηρικό κίνημα λόγω του προβλήματος του παιδιού μου και ασχολιόμουν πολλά χρόνια με το θέμα της ειδικής εκπαίδευσης. Και μέσα στα σαλόνια που γυρίζω εγώ στα διάφορα θεραπευτήρια για λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κτλ. Είχα πολλές φίλες που και τα δικά τους παιδιά είχαν προβλήματα. Όταν το 2013 έτυχε να δω ένα βίντεο στο ίντερνετ που είχε γυρίσει το CNN που λέγεται Weed, σε αυτό το βίντεο έδειχναν ένα μικρό κοριτσάκι που το λένε Charlotte, που είχε μία μορφή επιληψίες, αυτή είχε σύνδρομο Dravet και είχε παραπάνω από 300 επιληπτικές κρίσεις την εβδομάδα. Εάν κάποιος υπολογίσει τους αριθμούς, αυτό βγαίνει περίπου σε μία επιληπτική κρίση την ώρα. Κάποια στιγμή ανακάλυψαν οι γονείς ότι μία ουσία του φυτού, η καναβιδιόλη, το CBD, αυτό που βλέπουμε στα προϊόντα γύρω μας, βοηθάει στην επιληψία και το ξεκινήσανε. Και από την στιγμή που δώσανε την πρώτη δόση στη Charlotte, πέρασε μία ώρα, δεν έκανε κρίση. Πέρασε και η δεύτερη ώρα, δεν έκανε κρίση. Πέρασε μία ολόκληρη μέρα, πέρασε μία εβδομάδα για να ξανακάνει επιληπτική κρίση. Από την στιγμή που είδα αυτό, μπήκα στην διαδικασία να προσπαθήσω να βρω λάδι για την κόρη μου. Το 2013 δεν υπήρχε CBD πουθενά. Ο περισσότερος κόσμος δεν ήξερε καν τι ήταν και για να βρεις μέσω ίντερνετ ήταν από πηγές αμφίβολης ποιότητας. Κατάφερα όμως να βρω από έναν άνθρωπο στο εξωτερικό το 2014 λάδι και το ξεκινήσαμε από τότε. Το 2016 μαζί με τον κύριο Οικονομόπουλο και τον κύριο Σύρο παραδώσαμε στον Υπουργό 43.000 υπογραφές υπέρ της νομιμοποίησης για ιατρική χρήση. Το 2017 είχαμε το πόρισμα της Επιτροπής, όπως μας έλεγε ο Υπουργός νωρίτερα. Το 2017 την ανακοίνωση για τη μετάθεση της κάναβης από τον πίνακα Α στο Β. Και το 2018, αρχές Μαρτίου, ο νόμος για την παραγωγή της φαρμακευτικής κάναβης. Ακόμα δεν έχει πάρει κανείς φάρμακο στα χέρια του. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Δηλαδή, καταλαβαίνω την καλή πρόθεση που υπάρχει, δεν φτάνει. Χρειαζόμαστε πράξεις. Έχω μία κοπέλα με την οποία επικοινωνώ που έχει σκλήρυνση κατά πλάκας. Μου στέλνει μήνυμα μία φορά την εβδομάδα. Έχει κάνει αίτημα για το Sativex. Αν θυμάστε, κύριε Υπουργέ, όταν ήρθαμε στο γραφείο σας το 2016 και μιλήσαμε για τα νόμιμα φάρμακα που κυκλοφοράνε, το Μαρινό, το Sativex, τα φαρμακευτικά σκευάσματα, μου είπατε ότι αυτό είναι το πλέον εύκολο, το κάνουμε και αύριο. Αυτό ήταν πριν από 2 χρόνια. Και δεν ξέρω πόσο καιρό θα θέλουμε ακόμα για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά που δεν λέγονται φαρμακευτικά σκευάσματα, αλλά λάδια, βάματα, οποιαδήποτε άλλη μορφή του φυτού, συμπεριλαμβανόμενο και του φυτού του ιδίου, διότι αυτό χρειάζεται σε πολλές περιπτώσεις, δεν ξέρω πόσο καιρό θα περάσει ακόμα. Τι να πω σε αυτή την κοπέλα που είναι στο κρεβάτι της και περιμένει εδώ και μήνες να πάρει το Sativex. Μου ζήτησε σήμερα να σας ρωτήσω πότε θα μπορεί να το έχει στα χέρια της. Λοιπόν, οι χρήσεις για την υγεία, όπως έχουν πει και οι άλλοι ομιλητές, είναι αμέτρητες. Όσα τα τελευταία 4 χρόνια που ασχολούμαι με το φυτό, όταν με ρωτάνε, και σας παρακαλώ μην το θεωρήσετε υπερβολή, θεωρώ πλέον ότι οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας θα δει κάποια βελτίωση με κάποιο συστατικό της κάναβης.
Έχει τύχει από τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή μαζί μου μόνο 3-4 περιπτώσεις μέχρι τώρα που σήκωσα τα χέρια και λέω «Καλά, δεν βρήκαμε λύση». Και θεωρώ ότι αυτό είχε να κάνει με την δοσολογία, ότι ο άνθρωπος ο ίδιος δεν ήταν αρκετά προσεκτικός στον τρόπο που το χειριζόταν. Μιλάμε για περιπτώσεις από βελτίωση, που όταν ένας άνθρωπος υποφέρει καθημερινώς από ημικρανίες, στο να έχει μία φορά την εβδομάδα είναι μία σημαντική βελτίωση. Έως και θεραπεία. Οι εγκεκριμένες παθήσεις που συζητιούνται αυτή τη στιγμή μέσα στο Υπουργείο και με τον ΕΟΦ, εγώ ανησυχώ πάρα πολύ, επειδή από την λίστα από τις αναφορές που έκανε ο Υπουργός πριν, εγώ βλέπω ότι έχουμε περίπου 6 παθήσεις γενικότερα, που και μπορείτε να με διορθώσετε αν κάνω λάθος, που θα καλυπτούν μέσα στην ΚΙΑ που θα βγει από το Υπουργείο. Ενώ, εάν θέλετε να δείτε, εδώ έχω κατεβάσει μόνο μερικές από τις πολιτείες στην Αμερική και οι παθήσεις που καλύπτονται για την ιατρική χρήση της κάναβης, μέσα στα οποία είναι και η νόσος του Κρόν, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η νόσος Πάρκινσον, η μετατραυματική διαταραχή, το AIDS, για το καρκίνο εννοείται, επαιτείται σε. Θα μπορούσα να συνεχίσω για ώρες εδώ πέρα. Αυτά είναι πράγματα που εμείς οι άνθρωποι που ασχολούνται πραγματικά βλέπουμε ότι δεν μπορεί να γίνει συζήτηση πάνω σε αυτό. Ένας άνθρωπος με σκλήρυνση κατά πλάκας, είχα μία κοπέλα η οποία ξεκίνησε CBD και έγινε σε ένα πυρικό καρότσι. Και που ξεκίνησε το CBD ξανένιωσε τα πόδια της. Όταν έβαλε και THC στη συνταγή, διότι αυτά λειτουργούν μαζί, δεν είναι 1+1 κάνουν 2, είναι 1+1 κάνουν 10, σηκώθηκε από το αναπηρικό της καρότσι και έχει αρχίσει κάνει τα πρώτα βήματα εδώ και χρόνια. Τι να πω σε αυτή την κοπέλα, ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην λίστα? Υπάρχουν παθήσεις, δηλαδή δεν, πραγματικά δεν υπάρχει κάτι. Αυτό θα έπρεπε να είναι στα χέρια των ασθενών και των γιατρών να αποφασίσουν εάν μία βοήθεια από κάναβη θα έχει αποτέλεσμα ή όχι. Ως προς το θέμα της λίστας και ποιες θα είναι οι εγκεκριμένες παθήσεις, θεωρώ απολύτως απαραίτητη η συμμετοχή των ασθενών. Δεν νοείται να πάρθουν τέτοιες αποφάσεις χωρίς τη δικιά μας άποψη. Υπάρχουν καθημερινές ιστορίες που ακούω μέσα από την ομάδα του Facebook. Όποιος ενδιαφέρεται, είναι μία ομάδα για ασθενείς. Λέγεται «Η φαρμακευτική κάναβη για το παιδί, την οικογένεια και τον άνθρωπό μας». Έχουμε σχεδόν 6.000 μέλη αυτή τη στιγμή. Δέχομαι αιτήματα πάνω από 10 κάθε μέρα για να μπουν καινούριοι άνθρωποι στην ομάδα. Εγώ ακούω καθημερινά θαύματα. Πραγματικά, δηλαδή, ένας άνθρωπος που μπαίνει πριν από 2 εβδομάδες και λέει «Τι να κάνω με αυτό» και μπαίνουν όλοι και λένε «Δοκίμασε αυτό» και γράφει μετά από 2 εβδομάδες και λέει «Κοιμήθηκα πρώτη φορά εδώ και 6 μήνες, διότι έχει το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών». Η κοπέλα, το πρώτο post που έγραψε, είπε ότι «Είμαι έτοιμη να αυτοκτονήσω». Δεν είναι ζωή αυτή. Και μετά από 2 εβδομάδες κοιμόταν. Τι να πω, ότι δεν δουλεύει, ότι δεν έχει έγκριση. Αυτοί οι άνθρωποι απλά θα συνεχίσουν να είναι παράνομοι αν δεν τους καλύπτεται. Διότι να πει σε κάποιον «όχι μη το κάνεις», μα το βλέπουμε ήδη, είναι χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα που εισάγουν παράνομα για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις παθήσεις. Οπότε αν δεν το φροντίζετε, απλώς θα κρατήσετε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ασθενών στην παρανομία, απλούστατα. Οπότε, αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι η άμεση πρόσβαση στους ασθενείς για όλες τις μορφές του φυτού και υπογραμμίζω όλες τις μορφές, επειδή πολύ φοβάμαι έτσι πως πάει η συζήτηση, ότι αφήνουμε έξω το ίδιο το φυτό. Αυτό είναι παράλογο. Μπορούμε να μιλήσουμε δηλαδή για φαρμακευτικά σκευάσματα, για λάδια, για φαγόσιμες μορφές, για έμπλαστρα ή οτιδήποτε άλλο, και όχι το φυτό. Υπάρχουν παθήσεις που χρειάζονται να απομοιήσουν να κάνουν απομοίωση του φυτού. Δεν προτείνουμε ποτέ κάπνισμα για ιατρική χρήση. Και αυτό έχει επίσης πολύ μεγάλο εύρος
θεραπευτικών ιδιωτήτων, θα σας αναφέρω μόνο και μόνο τον πόνο. Εάν είναι να πάρω λάδι, το οποίο μπορεί να θέλει από μία έως και τρεις ώρες να πιάσει, και πονάω αυτή την στιγμή, αν βάλω στον απομποιητή λίγο φυτό και πάρω 2 τζούρες, σε 5 λεπτά δεν πονάω. Είναι πάρα πολύ απλό. Οπότε δεν μπορούμε να συζητήσουμε για ένα νόμο που παραβλέπει την ύπαρξη του ίδιου του φυτού μέσα στη φερέτρα των γιατρών. Έχω μία ερώτηση και ελπίζω ότι μπορεί να απαντήσει ο Υπουργός στο τέλος. Εάν όλη αυτή η συζήτηση, επειδή δεν έχω καταλάβει ακόμα, αν όλη αυτή η συζήτηση γίνεται για να καλευτούν αυτά τα φάρμακα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας ή όχι. Επειδή αν είναι όχι, βγάλτε ένα χαρτί που λέει ότι εγκρίνεται για ό,τι χρήση θέλετε και πηγαίνετε να το αγοράσετε. Φυτέψτε το, κλέψτε το, φέρτε το από το εξωτερικό και δεν θα είσαστε παράνομοι πια. Εάν είναι να το καλύψετε με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και είναι θέμα χρηματοδότησης, πώς θα το καλύψουμε, βγάλτε μία λίστα και πείτε ότι αυτά θα καλυφθούν, διότι για αυτά έχουμε έρευνες για την επιληψία, για τη σκλήρυνση κατά πλάκας και όλα τα άλλα πρέπει να αναλάβετε το κόστος μόνοι σας, αλλά δεν θα είσαστε παράνομοι πια. Χρειαζόμαστε ένα μητρό ασθενών με μία κάρτα. Αυτή είναι μία κάρτα που κυκλοφοράει για την Ευρώπη. Είναι μία κάρτα η οποία εξηγεί ότι ο ασθενής παρακολουθείται από γιατρό, ότι έχει αριθμό μητρό και ότι του χρειάζεται η χρήση της φαρμακευτικής κάναβης, ώστε όταν έχει εμπλοκή με τον νόμο ή οποιοδήποτε λόγο, θα έχω την κάρτα μου. Δεν θα συλλαμβάνομαι. Δεν θα μπαίνουν μέσα στο σπίτι μου και θα μου πούνε «Ελάτε». Εγώ έχω την κάρτα μου. Χρειαζόμαστε μια ανεξάρτητη αρχή Εθνικού Οργανισμού Κάναβης. Σωστή η σκέψη του γραφείου, αλλά ποιο είναι το πρόβλημα. Το γραφείο αυτό θα ανήκει στο Υπουργείο Υγείας. Όλα αυτά που βλέπουμε εδώ γύρω-γύρω μας είναι προϊόντα που έχουν να κάνουν με την αγροτική ανάπτυξη. Πάλι θα έχουμε πρόβλημα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δηλαδή, όλα αυτά χρειάζονται μία ανεξάρτητη αρχή για την οποία εξάλλου είμαστε υποχρεωμένοι ως χώρα να δημιουργήσουμε βάση της σύμβασης, της νέας σύμβασης για τα ναρκωτικά του 1961, υποχρεώνει την κάθε χώρα η οποία εισάγει κάναβη για φαρμακευτική χρήση να έχει ένα εθνικό οργανισμό που το επιβλέπει. Εμείς απλά θα κάνουμε τα στραβά μάτια και σε αυτό, ότι δεν μας υποχρεώνει αυτή η σύμβαση. Εάν χρειάζεστε ένα πολιτικό λόγο να μπορείτε να το κάνετε, μα έχουμε υπογράψει γι' αυτό. Και για την κατηγορία Β που είναι η κάναβη αυτή τη στιγμή, όσο συνεχίζει να είναι στην κατηγορία Β, έχουμε δυσκολίες σε πάρα πολλά επίπεδα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να πάει στην κατηγορία Δ, να διευκολύνει πάρα πολύ την όλη διαδικασία. Και είναι ακόμα στην λίστα των παράνομων νησιών. Δεν μπορούν να σας πούνε τίποτα, ότι το βγάλατε στο δρόμο και το είναι στις πλατείες για τα παιδιά. Ελεγχόμενη ουσία θα είναι, αλλά θα είναι πιο εύκολη η πρόσβαση των ασθενών. Και τέλος, για να κλείσω, θα ήθελα να πω ότι το πιο σημαντικό θέμα που μας καίει αυτή τη στιγμή, εκτός από την πρόσβαση στα φάρμακα, είναι η εκπαίδευση των γιατρών. Τι να τα κάνω με τα φάρμακα, όταν δεν έχω ένα γιατρό να πηγαίνω, μην κοιτάτε εμείς που είμαστε εδώ πέρα, το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ το θέμα. Ο ασθενής όμως, ο οποίος παίρνει και πολλά άλλα φάρμακα, φοβάται, έχει μάθει να έχει πλήρη εμπιστοσύνη στον γιατρό του και εγώ πρέπει να του πω, συγγνώμη, δεν έχω γιατρό να σου πω. Έχουμε ελάχιστες περιπτώσεις αυτή τη στιγμή από γιατρούς που έχουν ενδιαφερθεί από μόνοι τους να μάθουν. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ελπίζουμε να αρχίσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Αναφέρθηκε και ο κύριος Οικονομόπουλος πριν ότι θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε κάποια μαθήματα. Αλλά αυτό πρέπει να το δείτε με μια σοβαρότητα από την πλευρά του Υπουργείου, θεωρώ εγώ. Του χώρου. Χρειαζόμαστε όλες τις ειδικότητες.
Θα ήθελα να κλείσω με μία ανακοίνωση ότι στις 5 Μαΐου έχουμε συλλαλητήριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Θα ήθελα να κάνω ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους ασθενείς. Να είναι εκεί, θα έπρεπε να είμαστε χιλιάδες. Πώς το Υπουργείο θα μας πάρει στα σοβαρά όταν πηγαίνω εγώ, πηγαίνει ο κύριος Σύρος, πηγαίνει ο κύριος Οικονομόπουλος, χτυπάμε την πόρτα και λέμε εμείς είμαστε πάλι. Πού είναι οι ασθενείς? Πού είναι αυτοί που θα πρέπει να έχουν βγει στον δρόμο και να επαιτήσουν ότι εμείς θέλουμε πρόσβαση στο φάρμακό μας? 5 Μαΐου, συλλαλητήριο στο Σύνταγμα και να είσαστε όλοι 1η, 2η και 3 Ιουνίου. Έχουμε και το έξπο που θα γίνει στην Τεκνούπολη εδώ στην Αθήνα. Θα έρθουν πολύ σημαντικοί άνθρωποι από το εξωτερικό, επιστήμονες και γιατροί να μας μιλήσουν για το θέμα. Έχουμε όλοι να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.